Πάμε στην κυρία Παναγιώτοπουλου. Λοιπόν, υπάρχει δεύτερη γνώμη ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί με ευθύνη της δικαιοσύνης? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση, αυτή η αποκρουστική, αν θέλετε, αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, που παίρνει και τα χαρακτηριστικά λασπομαχίας, δεν πρέπει να κρύψει τα κρίσιμα ζητήματα, αυτά που αφορούν συνολικά τη ζωή του λαού μας και για τα οποία, βεβαίως πρέπει να γίνουν κριτήριο μπροστά στις εκλογές. Πολύ περισσότερο που και εδώ σήμερα στη συζήτηση φαίνεται ότι από αυτήν την αντιπαράθεση απουσιάζει, για παράδειγμα, μία συζήτηση που αφορά και το συγκεκριμένο ζήτημα. Ακούσατε εσείς τόσες μέρες, γιατί βρισκόμαστε πόσες μέρες μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας? Μεγάλη Δευτέρα. Είμαστε λοιπόν από τη Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα. Από τη Μεγάλη Δευτέρα. Ακούσατε λοιπόν εσείς. Δευτέρα του Πάσχα. Δευτέρα του Πάσχα, έχετε δίκιο. Ακούσατε λοιπόν εσείς όλες αυτές τις μέρες, πέρα από όλη αυτή την αντιπαράθεση, ξαναλέω, αποκρουστική, που έχει και στοιχεία κουτσομπολιού, ποιος ήξερε, τι δεν ήξερε, ποιος τι, πότε κτλ., να γίνεται ολοκληρωμένη συζήτηση που να αφορά και ζητήματα σε σχέση με τέτοια περιστατικά, τέτοιες καταγγελίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν πρέπει να συζητήσουμε για το πώς τέτοιες γυναίκες, νέες κοπέλες, μπορούν να στηριχτούν, πραγματικά να στηριχτούν με ευθύνη, αν θέλετε, του κράτους, προκειμένου να φτάνουν να κάνουν τέτοιες καταγγελίες, να στηριχτούν, αν θέλετε, ψυχολογικά, νομικά, με οποιονδήποτε τρόπο εμείς, κάθε νέα γυναίκα σήμερα που αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά μέσα στην οικογένεια, στο περιβάλλον, ακόμα και στο εργασιακό της περιβάλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν πρέπει να συζητήσουμε για δομές, για κοινωνικές δομές που λείπουν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα? Πού είναι οι ξενώνες, πού είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, πού είναι η κρατική ευθύνη προκειμένου μία γυναίκα, γιατί εδώ βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μία γυναίκα βεβαίως νέα, που εργάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει άλλες δυνατότητες. Για φανταστείτε όμως μια γυναίκα σε ένα χώρο δουλειάς αδύναμη, ευάλωτη, που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιστατικά από τον εργοδότη. Τι, πόση δύναμη θέλει, πόσο αντοχή αυτή η γυναίκα να βρει το θάρρος, να κάνει την καταγγελία και να φτάσει μέχρι τέλους? Τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν βάζουμε στο επίκεντρο της συζήτησης αυτά τα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ενισχυθούν, αν θέλετε, και πώς το λένε, στη συζήτηση, για να τα βρούμε μπροστά μας. Την ίδια όμως στιγμή, νομίζουμε, γιατί και εσείς το είπατε, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει μονοθεματική αυτή η συζήτηση, να κουβεντιάσουμε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού μας. Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι στην ίδια κατεύθυνση με το πόρισμα. Προσπαθούν να συγκαλύψουν τις πραγματικές αιτίες και τους πραγματικούς ενόχους. Φαίνεται και από την αντιπαράθεσή σας εδώ σε αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες και οι πραγματικοί ένοχοι? Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, που όλοι σας, ο ένας μετά τον άλλον, παίρνοντας τη σκυτάλη, υλοποιήσατε κατά γράμμα. Να θυμίσουμε, γιατί ο κόσμος αυτά τα έχει μάθει, τα ξέρει και μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματά του. Ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, που χωρίστηκε ως σε κομμάτια για να πουληθούν τα πιο κερδοφόρα και να κρατηθούν, να φορτωθούν στις πλάτες του λαού τα ζημιογόνα. Συνέχισε μετά, τα λέω πολύ χοντρικά, με την ιδιωτικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις γνωστές συμβάσεις που υπογράψατε με τη γνωστή εταιρεία, τη Hellenic Train, τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, συμβάσεις βεβαίως που συνέχισε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν ένοχος? Υπάρχει. Είναι λοιπόν αυτή η πολιτική που συνεχίζεται και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, να μην λέω πολλά. Είναι πρόσφατο ο νόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού που προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας δεν Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Γιατί λέτε τέτοια λοιπόν, πράγματα? Ανοίγεται ένα θέμα που δεν υφίστανται. Λοιπόν, καταλαβαίνει τι θα γίνει. Λοιπόν, για να είμαστε όμως, μέσα σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας. Ποια είναι αυτή? Ότι οι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, έχουν βγάλει το δικό τους πόρισμα. Σας θυμίζω ότι το βασικό σύνθημα των μεγαλειώδων κινητοποιήσεων ήταν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Γιατί πλέον νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι εδώ δεν μπορούν να συμβιβαστούν από τη μια τα κέρδη μιας εταιρείας και τα δικαιώματα, το δικαίωμα ένα νέο παιδί να ταξιδεύει με ασφάλεια και να μπορεί μετά γυρνώντας σπίτι να στείλει μήνυμα στη μητέρα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να λέμε τα πράγματα, πώς το λένε, με το όνομά τους. Λοιπόν,
Και αν κάτι νομίζουμε μπορεί να βγει ως συμπέρασμα, που το λέει και το πόρισμα με έναν τρόπο μέσα, είναι ότι κανένας επενδυτής που βλέπει ότι θα έχει κόστος, δεν θα έχει άμεσο όφελος, δεν ρίχνει παραπάνω χρήματα, δεν επενδύει παραπάνω. Και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν των σιδηροδρόμων. Λοιπόν, είσαστε όλοι στο κάδρο των ευθυνών. Και αυτό λέει σήμερα ο κόσμος που έχει οργιστεί και λέει πολύ συγκεκριμένα ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Λοιπόν, μπορούμε ποιος πούλησε τον Ρωσέ, δεν μας είπατε. Ποιος πούλησε την Λοιπόν, είσαστε όλοι στο κάδρο, ποιος κύριε Κέλλα. Ποιος την πούλησε, θέλω να πείτε. Πείτε ξεκάθαρα ποιος την πούλησε. Είπαμε, σας είπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίσατε, υπογράψατε τις συμβάσεις. Έτσι, μπράβο. Μαλώνετε λοιπόν τώρα και βάζετε στη ζυγαριά της ευθύνης σας. Δεν μαλώνουμε καθόλου, να τα ξεκαθαρίζουμε. Ελάτε, ελληνική λύση. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και να πούμε. Αντίθετη Νέα Δημοκρατία σε ειδικοποίηση όπως γνωστόν. Εσείς κάνετε ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε. Όχι, βέβαια. Για να το ξέρουμε κι αυτό. Υπάρχει δυνατότητα, σε αυτή τη χώρα να υπάρχουν ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές, ε? Εμείς λέμε ναι, υπάρχει βεβαίως, με άλλη... Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει. Άλλη, ναι, όχι στο πλαίσιο της δικής σας οικονομίας που είναι κόστος η ασφαλής μεταφορά, κύριε Κέλλα, τι δεν καταλαβαίνετε. Κύριε Φραγκόλατα. Αυτό είναι. Άλλο η ασφαλής όταν, μεταφορά, άλλο το κύριε Κέλλα, βοηθήστε. Εμείς λοιπόν λέμε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν μπορεί σήμερα να είμαστε το 2023 και να, μην, και να γίνονται όλα χειροκίνητα, ενώ είχαμε ηλεκτρονικούς, έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τους οποίους θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται και εσείς τι να κάνουμε. Το έγκλημα στα εσείς είστε αντίθετοι να υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί όπου γίνονται, γιατί οποιοδήποτε εμείς και εφοπλιστών ακόμα να γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα πληστηριασμό. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο να ξεσπιτώνετε τα σπίτια. Τις λαϊκές οικογένειες. Ναι, σωστό, συμφωνούμε απολύτως. Αυτό γίνεται και με τη δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό. Κάνετε τεράστιο λάθος. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, ελάτε βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Κύριε Χατζησοκράτη μου, Μανώλη Φράγκο, ο Ευρωβουλευτής. Κανένα πληστηριασμό να έγινε. Το έγκλημα. Από 1,5 λεπτό έχετε. Ζητάμε συγγνώμη. Και κυρίως προς την κυρία της παρέας. Λοιπόν, εκτός αν μας πείτε ότι μπαίνετε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και παίρνουμε και την επόμενη ώρα να το ανοίξουμε το θέμα. Καμία συμμετοχή, καμία στήριξη, καμία ανοχή. Μπορώ όμως να σας πω, γιατί δεν έχουμε εκλογές, πώς το λένε, πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, δεν έχουμε δημοτικές εκλογές. Έχουμε λοιπόν βουλευτικές εκλογές, 21 Μάη. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι βεβαίως θα μπορούσαν να φτιάξουν μία κυβέρνηση. Λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν να φτιάξουν μια. Γιατί έχουν πει είτε εναλλάξει σχήματα συνεργασία, να συμμετέχουν. Ακούστε με λίγο. Θα μπορούσαν, αν αυτό απαιτηθεί, βεβαίως. Εδώ έχει απαιτηθεί, απαιτήθηκε και έγινε πραγματικότητα τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι. Και, έτσι δεν είναι. Και. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Όχι, Αντισοκράτη, Δημά, μην ξεχνάτε. Ο λαός μας τα έχει δει όλα. Και δεν έχει δει όλα. Σωστό, δεν έχει δει όλα τις κυβερνήσεις. Δεν αντέξανε, λίγους μήνες αντέξανε. Γιατί κλείσατε αυτό εδώ που λέω είμαστε αυτή τη στιγμή. Και δεν τρεπόσαστε μάλιστα. Ακούστε με λοιπόν. Έτσι είναι. Είπανε πολλές φορές νερό και αλάτι στα 4 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είπανε. Όταν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Και μάλιστα στα πιο εμβληματικά νομοσχέδια, αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να πούνε νερό και αλάτι όταν κοινό τους πρόγραμμα, αν δείτε τα προγράμματά τους, στους τίτλους των περιεχομένων υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο, συμβάσεις τις ψηφίσανε όλοι. Κυρία Παναγιώτοπουλου. Υπάρχουν οι δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ. Παράκληση. Και στη ΣΥΠΑ, λοιπόν, που υλοποιείται και με την εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει στην Ουκρανία και δεν λέτε κουβέντα. Υπάρχουν ένα σωρό άλλες δεσμεύσεις απέναντι στις μεγάλες δεσμεύσεις. Κύριε Υπουργέ Χατζησοκράτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μας πιέζουν. Μας πιέζουν εμάς εδώ στο αυτί μας. Μπορείτε να τη φτιάξετε στις 21 Μαΐου, λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει δυνατός ο λαός. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Και ο κόσμος που το σκέφτεται σήμερα, αυτήν την επιλογή εμείς του λέμε τη σκέψη, να την κάνει πράξη, να την κάνει επιλογή και να κάνει την έκπληξη.